Καλησπέρα σας κύριε Τσαλτή, να ξεκινήσουμε από εσάς. Τρώμαξα λίγο που με έβαλες τραγούδι Mon Amour και με καλωσορίζεις, αλλά εντάξει. Το έχω εδώ στο φάκελό μου, ας πούμε. Ποια είναι η ομάδα που έχει Γάλλους στη σύνθεση της Γιώργου μου? Εμπακατά από τα δεξιά, Ντουκουρέ και τα λοιπά. Mon Amour εμείς, κυτρινό μαύρη εκπομπή. Γαλάκια, γαλάκια. γαλάκια, έχω γαλάκια. Ναι. Γαλάκια, Εμπακατά, ο οποίος έχει μόνο γαλλικό διαβατήριο εντωμεταξύ. Και θα βγάλει τώρα γκογκολέζικο για να πάει στην εθνική Κονγκό του Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Και τι τώρα θα φύγει, δηλαδή θα είναι κοινοτικός, θα είναι... Όχι, είναι κοινοτικό, έχει διπλό διαβατήριο. Α, διπλό. Και εγώ έχω διπλό καλά διαβατήριο, αλλά δεν παίζω καμιά ομάδα. Και τα δύο κοινοτικά είναι όμως. Ναι, και τα δύο κοινοτικά είναι όμως. Πρέπει να βγάλεις ένα αφρικανικό. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν. Η ουσία για τον Άρη είναι ότι προσπαθεί πλέον μετά από αυτή τη βδομάδα που στην ουσία μας έκανε όλους να ασχοληθούμε με πράγματα που δεν θα έπρεπε. Και το δεν θα έπρεπε δεν το λέει ο Χρήστος, το λέει η UEFA, ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως θέμα. Τέλος πάντων, ναι, το είπε και τελείωσε. Το ξεπεράσαμε, έτσι, αφού το ξεπεράσαμε, πάμε στο επόμενο βήμα. Δεν λες που βέβαια δεν έγινε μεγάλο σύρι, ναι, αλλά να το τραβήξουμε, να ξεκινήσει η προετοιμασία και εμείς να μιλάμε για αυτά. Εγώ κάτι, βγάζω και κάτι θετικό. Να το πιστώσουμε. Ναι, να το πιστώσουμε στον Γκάρι Πίδη αυτό, διότι φίλε, πρώτη φορά μέσα σε 4 μέρες, 5. Υπήρξε τόσο άμεση εξέλιξη και τόσο άμεση εξέλιξη, όχι απλά να φωνάξω εγώ ή να πει κάποιος ή να πει ο Άρης. Έκαναν τις ενέργειες, γιατί για να φτάσει η UEFA να στείλει τρίτη πρωί έγγραφο, δηλαδή 4 μέρες μετά την καταγγελία του Άρη, πάει να πει ότι ο Άρης δούλεψε πάνω στο Σάββας Θεοδωρίδης. Έστειλες... Ο Σάββας Θεοδωρίδης είναι Σάββας στην UEFA. Όχι, δεν λέγεται Σάββας. Ο Σάββας ήταν ο μπαμπάς. Σάββας ήταν ο μπαμπάς. Τόδωρος. Αυτός είναι στην UEFA. Εδώ μιλάμε για την Επιτροπή Αδειοδότησης, η οποία είναι ανεξάρτητη από την UEFA ως UEFA, η Επιτροπή Αδειοδότησης. Τον ανέφερε γιατί ήταν η πρώτη μούρη, να το πω έτσι, να μου επιτραπεί η έκφραση χθες στον τελικό. Κεντρικό πρόσωπο. Και χθες και θα είναι και στο Champions League και θα είναι και παντού όπου υπάρχει μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκή. Αυτή είναι η ουσία. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι λείπει ο Σάββας Θεοδωρίδης από την καθημερινότητά μας. Λείπει, Καλά, λείπει. Πολλοί λείπουν από το παρελθόν. Λείπει. Εντάξει, έφυγε ο άνθρωπος. Ολόκληρες εκπομπές στείνονταν πάνω σε αυτά που έλεγε. Λείπει από τα μέσα, εννοώ. Όντως. Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Τώρα, στα μεταγραφικά βέβαια του Άρη που πάντα θα έχουμε τον αστερίσκο του ΚΑΣ. Δηλαδή, πριν μέχρι να βγω μια μέρα και να σου πω τέλος, τελείωσε ναι, το θέμα, αυτό, δικαιώθηκε ο Άρης, αναγκαστικά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και ναι, γιατί, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, θα σου έλεγα, ας πούμε, τώρα Γιώργο μου, ότι έχει υπογράψει ο Πίρσμαν, είναι παίκτης του Άρη και στις 15 Ιουνίου που ξεκινάει η προετοιμασία θα είναι στο κλάδι της Βικελίδης. Δεν μπορώ όμως να σου το πω αυτό, Γιώργο μου, διότι υπάρχει το θέμα με το ΚΑΣ. Ότι έχει υπογράψει δηλαδή ήδη ο Πίρσμαν και 15 Ιουνίου θα είναι στην προετοιμασία με τον Άρη. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω, δεν στο λέω. Λοιπόν, μπορώ όμως να σου πω, Γιώργο μου, για την ανανέωση, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Λίμπερο, όταν όλοι οι υπόλοιποι λέγανε ότι ο Κουέστα έκλεισε στον ΑΠΟΕΛ, ότι τελείωσε το θέμα, ότι ο Άρης ψάχνει τερματοφύλακα και όλα τα συναφή, ότι ο Κουέστα αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων με τον Άρη. Θεωρώ ότι εφόσον αυτά που είπανε στα λόγια αποτυπωθούν και στα χαρτιά, δηλαδή είπανε, ξέρω εγώ, παράδειγμα λέω 250 και 250 ένα αυτοκίνητο, 3 εισιτήρια για τη Σεβίλη και, και ένα σπίτι. 6 σπίτια. Αν αυτά λοιπόν αποτυπωθούν έτσι ακριβώς όπως τα είπανε και στο χαρτί, ίσως και μέσα στην ημέρα να τελειώσει το θέμα του Κουέστα και η παραμονή του για τα επόμενα 2 χρόνια στον Άρη. Ο Κουέστα που χθες ήταν στην Κύπρο, αλλά στην ουσία αυτό που έκανε στην Κύπρο ήταν να ευχαριστήσει τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ για το ενδιαφέρον, για την πρόταση που του έκαναν, και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί ήταν στα γραφεία της ΠΑΕΑΡΙΣ για περίπου 2-3 ώρες. Υπήρξε η οριστική προφορική συμφωνία με τον Άρη και ξαναλέω, είναι στη διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων ο εκπρόσωπός του με τον Άρη για να συνεχίσει ο Κουέστα για τα επόμενα 2 χρόνια στον Άρη. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο η θέληση του Μπούργος να τον κρατήσει, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για τη θέληση ενός του προπονητή απλά του Άρη, αλλά μιλάμε για τη θέληση του προπονητή πρώην τερματοφύλακα. Οπότε έχει ένα λόγο παραπάνω. Παράδειγμα, ακολουθεί μετά από εμάς που μιλάμε τώρα ο κύριος Μίρτσος.
Ναι. Ο Μίτσος ήταν διεθνής τερματοφύλακας. Ναι, βέβαια. Να πω στον Γιώργο εγώ ποια είναι τα καλά στοιχεία του τάδε τερματοφύλακα και του άλλου τερματοφύλακα, τον ο ίδιος ήταν διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος. Τι να του πω δηλαδή. Mm-hmm. Πόσο τον έξυπνο μπορεί να κάνω εγώ σε αυτό πάνω το κομμάτι και το εγώ, βάλε τον οποιοδήποτε ναι, άλλο. Έτσι είναι. Και εγώ το είπα πριν αυτό. Ναι. Ναι. Μπορώ έτσι να πω είναι πέντε πράγματα για τη δημοσιογραφία εγώ, σίγουρα. Ναι, οκ, okay, με την εμπειρία κτλ. Αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν, τι να πω εγώ πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι του τερματοφύλακα κιόλας, έτσι. Ο Μπούργος λοιπόν, και φαίνεται αυτό από την άνοδο στην πρόταση του Άρη, στον Κουέστα, ο Μπούργος είπε στον Καρυπίδη ότι αυτός πρέπει να μείνει στην ομάδα. Και γι' αυτό ανέβηκε ένα πολύ σημαντικό, ήταν πολύ μεγάλη αύξηση της πρότασης του Άρη πριν την εισήγηση του Μπούργος και μετά από την εισήγηση του Μπούργος. Να το λέμε στον κόσμο για να αντιλαμβάνετε και γιατί γίνεται μια επιλογή ενός ποδοσφαιριστή. Έτσι κι αλλιώς για μένα ο Κουέστα βέβαια ήταν ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Είναι 4 χρόνια στον Άρη. Ναι, έχει κάνει και τις γκέλες του, αλλά πες μου σε παρακαλώ, ποιος τερματοφύλακας δεν έχει κάνει γκέλα στην καριέρα του. Φέτος είχε μια πάρα πολύ καλή γκέλα. Η γκέλα της δεκαετίας αυτή που έκανε ο Κουέστα. Αυτό με τον Μπουχαλάκη λες. Ναι. Ναι, μπορεί να σου αυτό πω κάτι όμως. Έφαγε. Πρόσεξε κάτι. Έχει κάνει την γκέλα όπως λες αυτή, που είναι σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, στόχου και τα λοιπά, και είναι και με τον Ολυμπιακό και όλοι αυτοί που πέσαν από δίπλα. Μετά από 3 μέρες έπαιξε στην Τούμπα ο Κουέστα, φίλε, και ήταν εξαιρετικός και οδήγησε τον Άρη σε δεν περίμενε κανένας να τον βάλει ο Μάτζιο στο Μάσιγενό. Ναι. Όχι, δεν έπαιξε, περίμενε κάτι να τα σκέφτεται, γιατί τα έχω μπερδέψει και όλοι και έχουν παίξει πολλά. Ή ο Μπουσέ έπαιξε σε εκείνο το Μάτζ. Την άλλη εβδομάδα έπαιξε ο Κουέστα. Έπαιξε κατευθείαν μαζί, το είχαμε συζητήσει. Δεν έπαιξε. Ή έμεινε σε εκείνο εκτός. Είναι και τον έβαλε γρήγορα γιατί πιστέψαμε ότι τελείωσε. Μίσως αυτό μπερδεύουμε. Γιατί εμείς πιστέψαμε ότι τελείωσε. Έχει τόσα πολλά παιχνίδια. Mm. Όχι, δεν τελείωσε σίγουρα και το λέγαμε στο Λίμπερο ότι δεν τελείωσε ο Κουέστα. Ναι. Τώρα να σου πω το ανερώ κατά το ίμιση, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά έχει παίξει. Ναι, εγώ το θυμάμαι φέτος ότι το συζητούσαμε και μάλιστα λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπέξει. Αυτό είναι με τον Μπουσέ ή το επόμενο είναι με τον Μπουσέ το 2-2. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα. Γενικότερα όμως είναι ένα παιδί το οποίο και καλός χαρακτήρας και καλός παίκτης και είδηση εδώ για να προσέχουν τι ακούνε οι φίλοι. Δεν το κάνω συχνά, αλλά πρέπει να το λέμε μερικές φορές Γιώργο για να αντιλαμβάνονται ότι εδώ θα πούμε την πραγματικότητα, το πραγματικό ρεπορτάζ. Ούτε το λαϊκίστικο, ούτε αυτό που γράφουν τα site. Το πιο εύκολο είναι αυτό. Να λέω, α, έκλεισε. Το άκουσα σε 10 μέσα ότι ο Κουέστα πήγε στον Αποέλ. Δεν είναι έτσι. Εδώ σας είπαμε δεν είναι έτσι. Και σήμερα από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται 100% το ρεπορτάζ. Πήγε για να μιλήσει εκεί ή πήγε γιατί είχε συμφωνήσει ας πούμε και κάτι έγινε στον 90. Πήγε. Με τα λεφτά τα βρήκε με τον Αποέλ. Ναι. Αλλά δεν είχε υπογράψει όπως λέγονταν και ακούγονταν. Ναι. Και περίμενε πάντα αυτή την πρόταση του Άρη. Μόλις ο Άρης έφτασε τα επίπεδα τα οικονομικά τα ίδια με τον Αποέλ, χθες είχε ένα δείπνο χθες το βράδυ, τους είπε σας ευχαριστώ πολύ, με τιμά η πρότασή σας και τα λοιπά, αλλά με πήρε ο Κάρι και μου είπε ότι μου δίνει τα ίδια. Ναι, δεν το είπε έτσι. Τώρα που να αλλά αλλάζει, στην ουσία τώρα του πράγματος αυτό είναι. Οδηγούν και ανάποδα εκεί πέρα τώρα που να πάει. Ναι, και ο πιο ψηλός τώρα δεν είναι σαν για δύο πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα θα πάρει σειρά ο Ματίγια, θα πάρει σειρά ο Μπρούνο Γκάμα, ο Γκάνεα, ο Σάκητς, ο Σούντγκρεν, όλοι αυτοί θα συζητήσουν για την ανανέωση του συμβολέου τους. Στην εισήγησή του ο Μπούργος έχει ιεραρχήσει ονόματα. Έχει πει ότι θέλω σίγουρα αυτόν, λίγο λιγότερο αυτόν. Δεν με πειράζει αν φύγει αυτός. Όλα αυτά, με βάση και το οικονομικό, θα τρέξουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει ποιοι μένουν από το υπάρχον ρόστερ. Ο φίλος Μοντουάρτε δεν θα συνεχίσει στον Άρη. Νομίζω τα 750-800 χιλιάρικα πόσα πήρε για 3 χρόνια ήταν ένα εξαιρετικό ποσό. Κλειτώσαμε για ένα κατοστάρικο. Γιώργο μου, 900 ήταν στην αρχή να πάρει το παιδί. Mm. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολύ ωραία. Πέρασε 3 χρόνια στην Ελλάδα, πώς έκανε 3 παιχνίδια, 2,5, 1,5 παιχνίδια έκανε, πόσο έκανε. Τι ωραία λεφτά είναι αυτά. Μια χαρά, ξεκούραστα. Ο Λόπεθ δεν συνεχίζει 100%, ο Μάνος δεν συνεχίζει και θα κάνει προσπάθεια ο Άρης να λύσει τα συμβόλαια του Ντένις και του Χαϊροβιτς, να απαλλαγεί δηλαδή από αυτά τα δύο συμβόλαια. Υπάρχουν ήδη
η στόχη μεταγραφική. 2 Ιουνίου ο κύριος πρόεδρος θα πάει στη Μαδρίτη να συζητήσει με την Ατλέτικο για την προοπτική να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από την Ατλέτικο. Και παράλληλα υπάρχει και συγκεκριμένο πλάνο ώστε μέχρι 15 Ιουνίου, εφόσον ανάψει το πράσινο φως από το ΚΑΣ, πρέπει να το λέμε. Αυτό δεν γίνεται να μην το λέμε. Απλά να το αφήνουμε. Ναι. Να δρομολογηθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου και τουλάχιστον 3 μεταγραφικές κινήσεις, ώστε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Άρης να μην πάθει ό,τι έπαθε πέρσι. Να μην πάει δηλαδή με μισή ομάδα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήδη έχει ένα κορμό. Αν μείνει ο Κουέστα που θα μείνει, θα έχει ήδη το μεγαλύτερο κομμάτι της άμυνας. Αν μείνει ο Ματίγια, θα έχει τα χαφ του. Ο Καμαρά υπάρχει στην κορυφή της επίθεσης. Θέλει ένα φορ και είναι κομβικό εκεί, δίπλα στον Καμαρά. Mm-hmm. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε τα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Ωραία. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα. Να πεταγόμαστε στην εκπομπή σου, να τα λέμε. Μα θα είστε πιο πιασάρικοι και όλοι σας θα περιμένουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιασάρικο με τις μεταγραφές, είναι. Είναι βέβαια. Είναι. Και έχουμε και πολλά μένεις φεύγεις γι' αυτό. Ανανεώσεις δηλαδή. Αλλά πάντα, αν και τη χαλάω σε κάποιους, θα λέμε την πραγματικότητα. Αν θέλουν να ακούνε ονόματα για να ακούσουν, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η αξιοπιστία νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Έτσι. Και το έχουμε κερδίσει στο Λίμπερο όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε κύριε Σαλτίδη, να είστε καλά.